Τώρα, συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες πολιτών αλλά και εθελοντών που βιώνουν τη φρίκη του εμφυλίου στην Ουκρανία. Όπως δηλώνουν στην κάμερα του Sky, από τα πυρά των δύο πλευρών δεν έχουν ξεφύγει ούτε τα νοσοκομεία, ενώ λίγες ώρες πριν την εκεχηρία δεν αισιοδοξούν για το τέλος της διαμάχης. Με νέες βίαιες συγκρούσεις να ξεσπούν μεταξύ Ουκρανών στρατιωτών και Ρώσων αυτονομιστών, λίγες μόλις ώρες πριν την εφαρμογή της εκεχηρίας, διεθνείς οργανισμοί και παρατηρητές προειδοποιούν για μια ανθρωπιστική κρίση που κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Ουκρανία εξαιτίας των παρατεταμένων εχθροπραξιών. Οι γιατροί χωρίς σύνορα που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πεδίο των μαχών, υποστηρίζοντας ιατρικές εγκαταστάσεις κοντά στο μέτωπο, καταγγέλουν δύσκολες συνθήκες με συνεχείς βομβαρδισμούς ακόμα και εναντίον αμάχων. Δεχτήκαμε πυρά από ρουκέτες, χτυπήθηκαν μόνο πολιτικές καταστάσεις, δεν χτυπήθηκαν στρατηγικό. Και μόνο χθες εδώ στην περιοχή μας σκοτωθήκαν τρεις πολίτες, των οποίων ένα παιδί 7 ετών. Η έλλειψη σε φάρμακα, ιατρικά υλικά, ακόμα και τρόφιμα είναι τεράστιες, ενώ πολλοί άμαχοι έχουν εγκλωβιστεί σε εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 5.000, οι τραυματίες τις 11, ενώ οι εκτοπισμένοι κάτοικοι αγγίζουν το 1 εκατομμύριο. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα προσφύγων, εσωτερικών προσφύγων στη χώρα, που έρχονται από όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Ζούσαμε κοντά στο μέτωπο και υποφέραμε από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Τα παιδιά φοβόντουσαν. Φύγαμε τον Οκτώβριο, το σπίτι υπέστη ζημιές. Το σπίτι μου γκρεμίστηκε. Θα ήθελα να γυρίσω πίσω να το ξαναχτίσω. Τυφλά χτυπήματα, ωστόσο, έχουν δεχτεί ακόμα και νοσοκομεία. Τα πυρά του πυροβολικού δεν έχουν γλιτώσει ούτε νοσοκομεία. Συγκεκριμένα στην περιοχή που δουλεύουμε, έχει χτυπηθεί το νοσοκομείο του Σβίτλοντα, στο οποίο είχαμε και απώλειες από ιατρικό προσωπικό, μια νοσοκόμα. Σε οριακό σημείο βρίσκονται την ίδια ώρα οι γιατροί αλλά και οι νοσηλευτές που εργάζονται σε ιατρικές δομές της πρώτης γραμμής, αφού περιθάλπουν χιλιάδες τραυματίες. Οι παρατεταμένες μάχες έχουν και τεράστιο ψυχολογικό αντίκτυπο στους ανθρώπους που είδαν τον κόσμο τους να καταραίει. Μιλάμε σε ανθρώπους που έχουν χάσει τους συγγενείς τους, το σπίτι τους, σε άλλους που έχουν ακροτηριαστεί από εκρήξεις. Βιώνουν ακραίο φόβο, δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Λίγες ώρες ωστόσο, πριν τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, η δυσπιστία είναι αυτή που φαίνεται να κερδίζει έδαφος.